Θέλω λοιπόν να πληροφορηθούν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για την πρωτογενή παραγωγή, ότι καιρικά φαινόμενα σαν κι αυτά, τα οποία να εκδηλώνονται με διαφορετική μορφή την ίδια περίοδο, πρώτη φορά βιώνει η χώρα μας. Την ώρα που η θάσος καιγόταν εξαιτίας κεραυνών που προέκυψαν από το καιρικά φαινόμενα, την ίδια ώρα είχαμε πλημμύρες, είχαμε καταστροφές σε άλλες περιοχές. Εμείς λοιπόν από τη δική μας πλευρά, επειδή πλέον διαμορφώνεται μια κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, στόχος μας είναι να καταγράψουμε όλες τις ζημιές που συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Ήδη συνεργεία διαρκώς βρίσκονται στον δρόμο και κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορεί να ενισχυθεί ο ΕΛΓΑ για να προχωρήσει πιο γρήγορα το έργο της καταγραφής των ζημιών? Κοιτάξτε, μπορεί να ανταποκριθεί ο ΕΛΓΑ. Δηλαδή, έχει το προσωπικό και θα ανταποκριθεί. Εκείνο που, βεβαίως σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτές οι ζημιές που θα καταγράψουμε δεν είναι στο σύνολό τους ζημιές οι οποίες καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Όσες λοιπόν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, θα μπούμε σε διαδικασίες όσο γίνεται γρηγορότερα. Παραδείγματος χάρη, το ζωικός πληθυσμός ο οποίος χάθηκε, θα αποζημιωθεί. Η σοδιά, η φετινή, η οποία χάθηκε, καταστράφηκε, θα αποζημιωθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως άλλες ζημιές οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ και θα δούμε μέσα από την διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων, είναι τα γνωστά ΨΕΑ, τα ξέρουν οι αγρότες, που αφορούν έκτακτες ανάγκες, θα συνταχθεί ένας φάκελος που θα καλύπτει αυτές. Είχατε και για την Εύη, έτσι, ακριβώς, το καλοκαίρι. Ακριβώς, ένας φάκελος ο οποίος θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εγκριθεί και βεβαίως αυτές οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου βλέπουμε ότι οι ζημιές είναι πάρα πολλές, στη διαδικασία λοιπόν κατανομής, θα έλεγα έτσι, των αποζημιώσεων, θα αναζητήσουμε μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον βεβαίως στοιχειοθετήσουμε ότι η ζημιά περνάει ορισμένα ποσοστά, υπάρχουν και εκεί διαδικασίες, έτσι. Θα καταθέσουμε σχετικό φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε μέσα από τις τρεις πηγές που σας είπα να μπορέσουμε να καλύψουμε. Βεβαίως, το ίδιο ισχύει και για τη Θάσο. Βεβαίως, το ίδιο ισχύει για όλες τις περιοχές. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι ακόμα όμως, επειδή υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, η απώλεια της σοδειάς θα καταμετρηθεί στο τέλος ή η απώλεια του εισοδήματος των επόμενων χρόνων είναι κάτι το οποίο θα το δούμε με βάση δεδομένα προηγούμενων χρόνων. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν μια διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι, άρα λοιπόν, το άμεσο λοιπόν είναι να δούμε, για παράδειγμα, οι κτηνοτρόφοι, αν δεν έχουν ζωοτροφές, έχουν υποστεί επιπτώσεις. Να δούμε τι θα κάνουμε. Βεβαίως υπάρχει και για τη Θάσο αναφερθήκατε. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά θα τα και για το ζωικό πληθυσμό θα καλυφθούν άμεσα. Υπάρχουν μελισσοσμήνοι τα οποία, ας πούμε, κάηκαν, καταστράφηκαν. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια άμεση ανακούφιση. Γενικότερα όμως, επειδή οι πυρκαγιές πλέον και όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα είναι, θα έλεγα, έχουν επιπτώσεις στο αγρό. Το δασικό σύμπλεγμα. Δεν είναι δηλαδή δασική πυρκαγιά. Πάει μαζί όλο τώρα πλέον. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε στο σύνολό του πλέον, για να μπορούμε πώς και θα σχεδιάζουμε την αντιμετώπιση του τα επόμενα χρόνια, αλλά και κυρίως να υπάρξουν οι αποζημιώσεις που αφορούν όλους. Και πάνω απ' όλα, βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρειάζονται έργα άμεσα για να αντιμετωπιστούν τυχόν πλημμύρες, τυχόν καταστροφές που μπορούν να υπάρξουν σε χωριά, σε πόλεις. Ενδεχομένως απειλές που θα συναντήσουν μπροστά τους. Υπουργέ μου, υπάρχει όμως μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά με ανασφάλιστους παραγωγούς. Δηλαδή, σου λένε, θα αποζημιωθούμε. Δεν έχουμε καταβάλει τις εισφορές μας στον ΕΛΓΑ. Πλέον ο ΕΛΓΑ είναι ανταποδοτικός. Τι θα γίνει με εμάς? Εμείς θα πάρουμε χρήματα? Θα αποζημιωθούμε? Τι θα γίνει δηλαδή με όσους δεν είχαν ασφαλίσει την παραγωγή τους? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ο ΕΛΓΑ λειτουργεί ανταποδοτικά. Υπάρχει ασφάλιστρο, καλύπτεται. Από εκεί και πέρα, η αδυναμία πληρωμής των αντίστοιχων εισφορών είναι ένα ζήτημα που το αντιμετωπίζουμε και βεβαίως, επειδή πρόκειται για περιοχές οι οποίες κηρύσσονται έκτακτες ανάγκες, πυρόπληκτες κτλ., θα δούμε πώς θα τους διευκολύνουμε για να πληρώσουν. Δηλαδή για να πληρώσουν. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Όπως βεβαίως θα δούμε και το άλλο μεγάλο ζήτημα που υπάρχει με τις υποβολές των δηλώσεων
ΟΣΔΕ, οι οποίες και αυτές είναι απαραίτητες για να στοιχειοθετήσουμε πλέον το φάκελο τον οποίο θα υποβάλουμε είτε για πληρωμές μέσω ΨΕΑ, είτε για πληρωμές, αν υπάρξουν και το ευχόμαστε, μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είχαν πολλή παραγωγή δηλώσει τι είδος καλλιέργεια έχουν. Ναι. Εδώ είναι το χωράφι, αυτή είναι η καλλιέργειά μου, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν στην πορεία. Πέρα δηλαδή από τις εισφορές που δεν είχαν καταβάλει, δεν είχαν δηλώσει και την καλλιέργεια που έχουν. Κύριε Υπουργέ, ήταν η άτυπη σύνοδος χθες, νομίζω, στην Πρατισλάβα των Υπουργών Γεωργίας. Δεν είχατε, ήσασταν Λακωνία, περιοδεύατε. Εκεί τέθηκε θέμα για τις τιμές των εμπορευμάτων, έτσι. Γενικότερα είναι ένα θέμα που απασχολεί. Έχει απασχολήσει πολύ, γιατί όλες αυτές οι έντονες διακυμάνσεις, γιατί όλα πια τα εμπορεύματα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την απασχολεί έντονα, και από τη δική μας πλευρά και άλλες χώρες πλέον αρχίζουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία αυστηρής παρακολούθησης και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, αλλά κυρίως παρέμβασης όσον αφορά τις πληρωμές, του χρόνου πληρωμής των αγροτικών προϊόντων, διότι είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει ειδικά στη χώρα μας, να έχουμε νοπά προϊόντα τα οποία να αναλώνονται σε 7-10 ημέρες και να συνοδεύονται με επιταγές 7 και 10 μηνών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, και επειδή υπάρχει σχετική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρώτη μας παρέμβαση όσον αφορά τη διακίνηση θα είναι αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι όμως ένα θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες, δεδομένου ότι μπαίνουμε και σε διαδικασίες πλέον συμφωνιών με τρίτες χώρες, οι οποίες πρόσθετα προβλήματα μας δημιουργούν. Και είναι θετικό το ότι αυτή την ώρα, σε επίπεδο τουλάχιστον συμφωνίας, αυτή τη διατλαντική, την TTIP, υπάρχει μια αντίδραση πολύ μεγάλη και φαίνεται δεν θα υιοθετηθεί, δεν προχωράει. Υπάρχουν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και εμείς, που δίνουμε μάχες πάνω σε αυτό το θέμα. Για να έρθουμε λίγο και στα θέματα της διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη, θέλω να μας εξηγήσετε πού βρισκόμαστε για τις εισφορές ασθενείας των αγροτών. Θα έρθει νωρίτερα, θα έχουμε ανατροπή σε αυτό που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, θα εφαρμοστεί νωρίτερα. Υπάρχει όσον αφορά το χρόνο μετάβασης και το ασφάλιστρο που αφορά την σύνταξη, παραμένουν αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Και για τις εισφορές ασθενείας αυτό τώρα, που ήδη που συζητιέται αυτή την ώρα, δεν έχουν καταλήξει, είναι το θέμα που θέλουν το 5% που αφορά το ασφάλιστρο υγείας να πάει στο 7%, να αυξηθεί κατά 6,95 κάπου εκεί. Αλλά όχι είναι το 19, να ισχύει όχι. Από 1η-1η του 17. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το διαπραγματεύεται ο αρμόδιος υπουργός. Εμείς θέλησή μας είναι να μην υπάρξει η αύξηση. Βέβαια δεν πρόκειται για σοκ. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό, εάν το κάνουμε αναγωγή σε επίπεδο μήνα, ας πούμε. Μιλάμε για... Εντάξει, υπάρχει μια επιβάρυνση. Στον αγροτικό χώρο δεν θέλουμε να υπάρξει μια πρόσθετη επιβάρυνση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, όπως και στη διαπραγμάτευση μπαίνει και ένα ζήτημα που αφορά αυτούς που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασχολούνται με την αγροτική δραστηριότητα και έχουν... Μιλάμε για κάτω από 2.000 τα γνωστά δωμάτια που έτσι, τα χρησιμοποιούν για πρόσθετο εισόδημα. Είναι δύο ζητήματα τα οποία είναι υπό διαπραγμάτευση. Σήμερα νομίζω θα γίνει σχετική συζήτηση. Έχουμε μια επαφή με τον αρμόδιο υπουργό. Αυτός θα χειρίζεται. Νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ μπαίνουμε σε μια διαδικασία το 17 αναθεώρησης. Ήδη το πρώτο κομμάτι που αφορούσε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, που μέσα από οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα, την πολιτική που έχεις να κατευθύνεις εσύ πόρους προς συγκεκριμένα προϊόντα. Εμείς ήδη έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες μεταφέροντας πόρους ιδιαίτερα προς την κτηνοτροφία. Θέλουμε η κτηνοτροφία να αποτελέσει το εργαλείο στην άσκηση της αγροτικής πολιτικής, διότι
το σπουδαιότερο απ' όλα απαντά στις διατροφικές ανάγκες. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα για να καλύψουμε τις διατροφικές μας ανάγκες. Και βεβαίως υπάρχει σε επίπεδο 17 μια αναθεώρηση που ιδιαίτερα αφορά δικαιώματα. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα τους νέους αγρότες. Πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους και ας το καταλάβουν βεβαίως και οι συνταξιούχοι αγρότες ότι σιγά σιγά πρέπει να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους στους νέους για να μπορούμε να ανανεώσουμε τον πληθυσμό. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση που αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι τέλος του 2007 θα έχει ολοκληρωθεί. 1 Οκτωβρίου αγροτικό πετρέλαιο, τσιμπημένο, έτσι. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις επιστροφές του αγροτικού πετρελαίου που έρχονται από παλιά. Πιστεύουμε αυτό που έχει μείνει και ιδιαίτερα από πλευράς και ΦΠΑ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν υπάρξει η ανάλογη ρευστότητα που ευελπιστούμε ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδικασία, από τα πρώτα που θα επιστραφούν για τους αγρότες θα είναι τα συγκεκριμένα χρήματα. Βέβαια το ζήτημα της προκαταβολής και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, ήταν αποτέλεσμα μιας συμφωνίας την οποία για να την ανατρέψουμε πρέπει να έχουμε αντίστοιχη ανάπτυξη για να μπορέσουμε να... Με τα τσίπορα τι θα γίνεται η διακίνηση? Έχουμε πάρα όλο πολλά θέματα. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάλι βρισκόμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία συνεννόησης. Υπάρχει η γνωστή απέτηση την εργαλειοθήκη να εξομοιωθεί ο φόρος κατανάλωσης του τσίπουρου με τον φόρο κατανάλωσης της εθυλικής αλκοόλης. Μιλάμε για επιβάρυνση πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε την ιδιαιτερότητα, εμείς εδώ ως χώρα έχουμε τους μικρούς, τους λεγόμενους διήμερους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους διακινούν χύμα το συγκεκριμένο τσίπουρο. Κάπου λοιπόν μεταξύ της κάλυψης των αναγκών, των οικογενειακών αναγκών και της εμπορίας της υπολείπου ποσότητας θα βρούμε μια λύση εκεί, να υπάρξει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τη φορολόγηση. Είμαστε σε ώρα διαπραγμάτευσης. Πάντως να έχουν υπόψη τους ότι και τις ανάγκες τους μπορούν να καλύψουν τις ατομικές, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει η διακίνηση του χύμα τσίπουρου να σταματήσει, διότι είναι... δημιουργούνται καταστάσεις επικίνδυνες και για την υγεία ακόμη, διότι ξέρουμε ότι ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε... Δεν έγινε με τους 25 νεκρούς. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία ελέγχου και ο έλεγχος οπωσδήποτε. Και καλά, δεν συζητάω την τεράστια φοροδιαφυγή. Συνοδεύεται με φορολογικά στοιχεία, θα τα δούμε όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέμα ημερών. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να αποδεχθούμε την πρόταση για εξομοίωση με τη φορολόγηση, δηλαδή αυτό το 25 ευρώ το λίτρο, περί αυτού πρόκειται. Σαφή. Όταν σήμερα οι διήμεροι δηλώνουν μια ποσότητα και πληρώνουν 59 λεπτά. Κάπου και λοιπόν θα και βρούμε. Και όταν κάτι... όλος ο χώρος, ο κλάδος των αλκοολούχων είναι ένας από τους πιο υπερφορολογημένους, έτσι. Θα τα δούμε. Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση μεγάλη, αλλά κάτι θα υπάρξει όμως. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.